Ναι. Στον κύριο Γιώργο Καλιαχμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής που βρέθηκε στο σημείο, ξέρει και ο ίδιος είναι και από την περιοχή. Η καταγωγή του. Καλημέρα, κύριε Καλιαχμάνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε τώρα εδώ, ποιο είναι το χρονικό των εξελίξεων, δραματικές εξελίξεις και ο τρόπος που συνελήφθη ο δράστης. Το θέμα είναι ότι δεν έρχεται πάλι η κοπέλα της οποίας αφαίρεσε τη ζωή. Mm-hmm. Όταν αυτός ήρθε και άφησε το αυτοκίνητό του κάτω από το σπίτι, περπάτησε σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση σε ένα δύσβατο σημείο. Καταρχήν δίπλα στη λίμνη, περπάτησε δίπλα στη λίμνη σε έναν δρόμο που είναι δίπλα στη λίμνη. Μετά ανέβηκε πάνω προς το βουνό, έμεινε σε ένα εκκλησάκι το βράδυ, έσπασε το παράθυρο, μπήκε μέσα στο εκκλησάκι και κοιμήθηκε εκεί μέσα στο εκκλησάκι. Και μετά ξανακατέβηκε από ό,τι φαίνεται στη λίμνη και περπάτησε δίπλα στις καλαμιές. Mm-hmm. Μπορώ να πω και σε πολλά σημεία μέσα στη λίμνη, γιατί έχει πολύ καλάμι η λίμνη και σε πολλά σημεία δεν μπορείς να περάσεις δίπλα από τη λίμνη μόνο αν πας μέσα από τη λίμνη. Μάλιστα. Πέρασε λοιπόν μέσα από τη λίμνη, ενώ οι αστυνομικοί ψάχνανε προς το βουνό επάνω, αλλά υπήρχαν. Αυτό ήταν χαμηλά τελικά, ήταν στη λίμνη. Αυτό ήταν χαμηλά, ναι, γιατί φάνηκε ότι αφού είχε ανέβει στο εκκλησάκι που ήταν πιο ψηλά το εκκλησάκι, ότι ίσως πήγε πιο ψηλά. Όμως αυτός κατέβηκε πάλι στη λίμνη. Ναι. Λοιπόν, πήγε λοιπόν κάτω από το σπίτι, ενώ περιπλανιόταν 17 ώρες. Mm-hmm. Όλο το βράδυ, και να ξέρετε ότι χτες το βράδυ έβρεχε συνέχεια. Τέλος πάντων, και σε κάποια στιγμή τον είδε η αδερφή και η μάνα από τον μπαλκόνι. Όταν τον είδανε λοιπόν, η αδερφή. Άρα είχε φτάσει κοντά στο σπίτι. Πλησίασε στο σπίτι. Είχε φτάσει κοντά στο σπίτι και μόλις τον είδε η αδερφή του, της είπε ότι ήθελα να σας δω να πιω ένα ποτήρι νερό, λέει, και να αυτοκτονήσω. Έτρεξε μετά προς τη λίμνη πάλι, γιατί το σπίτι τους είναι κοντά στη λίμνη. Mm-hmm. Η αδερφή του έτρεξε μαζί και ήταν μαζί με την αδερφή του. Εμένα με πήραν και τηλέφωνο. Τηλέφωνο την αστυνομία, είπανε, ωστόσο, η αδερφή του ή όχι. Όχι, πήραν καταρχήν εμένα τηλέφωνο. Και μου λένε ότι θέλουμε να μιλήσεις, λέει, με την αδερφή του. Mm-hmm. Πήρα εγώ την αδερφή, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν μαζί. Mm-hmm. Ότι ήταν εκεί αυτός. Α, ήταν εκεί αυτός, δίπλα όταν μιλήσατε. Είχε τρέξει ήδη η αδερφή του. Τον είχε πλησιάσει και αυτός ήταν με το πιστόλι στο χέρι. Το είχε στο κρόταφο, το όπως μου είπε η αδερφή, μία το έβαλε στο κρόταφο και μία στην κοιλιά, έπεφτε κάτω, κυλιόταν. Μόλις μου είπε λοιπόν η αδερφή του ότι είναι εκεί και έχει το όπλο στο κρόταφο, προσπάθησα να τον καθησυχάσω, τον άκουγα, γιατί έβαλε ανοιχτή ακρόαση η αδερφή, τον άκουγα ότι ήταν σε παροξυσμό, τι έκανα, θα σκοτωθώ. Τώρα μίλαγε δίπλα δηλαδή, όσο μιλάγατε με την αδερφή, αυτός μίλαγε δίπλα μόνος του. Μίλαγε και τη λέω της αδερφής του, δώσ' μου να του μιλήσω. Και έβαλε ανοιχτή ακρόαση η αδερφή, του λέω, άκουσα να σου πω, αν πατήσεις χαμένη, να ξέρεις ότι έχει σκοτώσει ήδη την αδερφή σου, το παιδί της και τη μητέρα σου. Του είπα, του το είπα αυτό, του το έλεγα συνέχεια αυτό, γιατί είδα ότι το πρώτο άτομο που πήρε όταν δολοφόνησε ήταν η αδερφή του. Ήταν η αδερφή του. Ναι, της είχε αδυναμία, αυτό κατάλαβα και το επαναλάβανα το ίδιο πράγμα ακριβώς. Όταν μου έλεγε, κύριε Καλιαχμάνη, βάζει το όπλο, το κρόταφο η αδερφή του, του επαναλάβανα το ίδιο πράγμα. Του λέω, θες, σκοτώνεις αδερφή σου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν το κάνεις, σκοτώνεις αδερφή σου. Μιλούσα πάρα πολύ ώρα. Εγώ νόμιζα ότι μιλάω 10 λεπτά, αλλά μιλούσα πάνω από 20-30 λεπτά από ό,τι φάνηκε. Αυτό, μέχρι που με αυτόν τον τρόπο, με την ανοιχτή ακρόαση. Ναι. Και εκείνος να απειλεί κάθε τόσο ότι θα αυτοκτονήσει. Αυτός να απειλεί, να πέφτει κάτω, η αδερφή του να φωνάζει, κύριε Καλιαχμάνη, τώρα σημαδεύεται και αυτά. Εγώ μόλις σημαδεύονταν, του έλεγα πάλι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Σκότωσε την αδερφή σου τώρα. Αν πατήσει χαμένη, τη σκότωσε. Όλη αυτή την ώρα η συνάδελφή σας, οι υπόλοιποι, πού είναι? Οι αστυνομικοί ήταν δίπλα στο δρόμο, ναι. Ήταν στο σημείο που ήμουν εγώ, γιατί εγώ δεν προσέγγισα. Ναι. Για ευνόητους λόγους δεν προσέγγισα. Ναι, υπάρχει μια διαδικασία, σημείο. Υπάρχει από το κόμμα. Ναι, έτσι. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Ήταν οι αστυνομικοί εκεί, ήταν τη ΣΟΠ και οι αστυνομικοί. Πάντως η βασική δουλειά έγινε εκεί, λέτε εσείς, αλλά, σε αυτή τη συνομιλία. Στη συνομιλία, στη διαπραγμάτευση, φυσικά στη διαπραγμάτευση που έκανε ο διαπραγματευτής της αστυνομίας που ήρθε μετά. Ο κατόπιν και πήρε. Εσείς τους ξέρετε αυτούς ως οικογένεια, κύριε Καλιαχμάνη, τους γνωρίζετε? Κοιτάξτε, αυτοί είναι, ξέρετε τώρα πώς είναι στα χωριά, κύριε οικονόμου. Ναι. Εδώ έχω έρθει εγώ τα τελευταία χρόνια. Δεν ακριβώς χωριό μου, εδώ ήρθα γιατί μου άρεσε το σημείο. Και έχω ένα σπίτι δίπλα στη λίμνη. Είναι οικογένειες που ζουν εδώ με το συγκεκριμένο, ίσως να τον έχουν συναντήσει κιόλας. Γιατί εδώ είναι 2-3 καφενεία. Εκεί πηγαίνει ο κόσμος. Εγώ πάω και τους βλέπω τους ανθρώπους εδώ στα καφενεία. Περιοχή κλειστή, βέβαια. Αυτό που
αυτό και που είναι σημαντικό αυτό, είναι, μικρή, ναι, τόποι είναι, είναι πολύ σημαντικό ναι. αυτό για, mm-hmm. ότι πρέπει οι άνθρωποι να μιλάνε. Δηλαδή οι γονείς είπαν ότι έλεγε αυτός, μας το είπαν κατόπιν εδώ, ότι mm-hmm. έλεγε αυτός ότι θα τη σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω. Μάλιστα, δεν πρέπει ναι. αυτό να το παίρνει αψήφιση. Αυτό βέβαια, που σου είπα. Βεβαίως, βεβαίως, ξέρετε έτσι ότι μένει δίπλα. Ούτε αυτά που έγραφε στο Facebook. Μπορεί, ναι. Έτσι. Έπρεπε να μου πείτε δύο πράγματα, ήξερα εγώ τι θα κάνω. Λέει, δεν το περιμέναμε, λέει ότι θα. Μάλιστα. Κλείνουμε εδώ, κύριε Καλιακμάνη. Πρέπει να το περιμένεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Καλιακμάνη.